Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Διανύουμε την 7η εβδομάδα. Είμαστε στο μέσο αυτού του εξαμήνου και όλα βαίνουν καλώς. Πριν δούμε τα θέματα της θεωρίας, ας δούμε το E-Class, προκειμένου να δούμε τις υποχρεώσεις της εβδομάδας. Συνδέομαι λοιπόν στο e-class, στα λειτουργικά στήματα. Έχω κάνει share την οθόνη. Στα έγγραφα. Γενικά. Και ανοίγω το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Στην 7η εβδομάδα βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποια εξέταση. Έχουμε ένα εργαστηριακό φροντιστήριο, την 5η, το οποίο είναι προαιρετικό βέβαια, είναι καλό να συμμετέχετε σε αυτό το εργαστήριο, γιατί επιλύουμε το MPS που είχε προηγηθεί, το MPS της έκτης εβδομάδας, και αναλύουμε θέματα του εργαστηρίου. Την επόμενη εβδομάδα, την 8η εβδομάδα, θα έχουμε μια εξέταση I-Exams. Η εξέταση I-Exams είναι μια εξέταση με τυχές πολλαπλές ερωτήσεις και απαντήσεις, ξεχωριστές για τον καθένα και γίνεται μέσω του Safe Exam Browser. Θα δώσουμε οδηγίες σε email που θα ακολουθήσει. Είναι ένα πρόγραμμα το Safe Exam Browser που το κατεβάζετε από τη διεύθυνση που το παρέχει αυτή η ομάδα του ελευθέρου λογισμικού σας δίνω εγώ ένα αρχείο ρυθμίσεων και με αυτό το αρχείο ρυθμίσεων συνδέεται στο iExam το website και γίνεται η εξέταση. Το CFAXAM browser βέβαια λειτουργεί σε Windows συστήματα οπότε ίσως αν έχετε Mac θα πρέπει να εγκαταστήσετε σε κάποιο Virtual Box ένα Windows λειτουργικό σύστημα για να το χειριστείτε. Λοιπόν, αυτό με το ημερολόγιο της εβδομάδας. Ας δούμε, πριν ξεκινήσουμε, ε, ας δούμε λοιπόν κάποια, ε, κάποια καταχώρηση, ένα άρθρο που είχα δει κάποια στιγμή. Επειδή σας έχω πει το Linux είναι άρρητα συνδεδεμένο με τη διαχείριση συστημάτων, και όπως πάντα σε κάθε επάγγελμα πρέπει να λειτουργούμε με βάση την ηθική. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο εμφανίζεται ένας διαχειριστής συστημάτων όπου απολύθηκε και αυτό έχει ως συνέπεια ε, να ανεβριάσει και να προκαλέσει μια ζημιά στους διακομιστές της εταιρεία. Γενικότερα ένας σύστημα administrator έχει πρόσβαση εννοείται στα πάντα, σε όλη την ψηφιακή υποδομή μια εταιρεία. Που σημαίνει ότι αν είτε δώσει λάθο εντολή, είτε αποφασίσει, γιατί έχει νευριάσει να προκαλέσει ζημιά, μπορεί να το κάνει. Βέβαια, δεν πρέπει να για μας διακατέχουν τα νεύρα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τώρα αυτός αντιμετωπίζει ή αντιμετώπισε τέλος πάντων ποινή κάθερξης λόγω της απρεπούς συμπεριφοράς. Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ να σημειώσω ότι η διαχείριση συστημάτων απαιτεί υπευθυνότητα και ασφαλώς σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Και μην ξεχνάμε και μια πολύ ωραία έκφραση «With great power comes great responsibility». Με την μεγάλη, αυξε, αυξε, ε, μεγάλη δύναμη που έχει ένα σύστημα ένα administrator έχει και μεγάλη υπευθυνότητα. Λοιπόν, μια ερώτηση έλαβα. Ε, πόση ώρα είναι η εξέταση και... Με πόσε ερωτήσει. Α δούμε εμ, από το iExam το website, το περσινό. Πώ ήταν, το περσινό iExams. Άρα μπορώ να δω επεξεργασία διαγωνισμάτων για τα λειτουργικά συστήματα. Θεωρία. Όχι, εργαστήριο. εργαστήριο. Οπότε βλέπουμε. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο, εδώ το 2019 εργαστήριο, ήταν 30 λεπτά, 30 ερωτήσεις. Ερωτήσεις, βέβαια, μέχρι και την εβδομάδα που γίνεται η εξέταση. Δηλαδή, είμαστε, θα είμαστε στο IEXAM την 8η εβδομάδα, άρα θα έχουμε θέματα από τα εργαστήρια 1 έως και 8. Τώρα αν θα είναι 30 ή θα είναι 45 ερωτήσεις με αντίστοιχο χρόνο, το συζητάμε. Για παράδειγμα, τελικές εργασ... εξετάσεις εργαστηρίου ήταν 60 ερωτήσεις, όπως βλέπετε, 60 λεπτά. Θα δούμε, επειδή είναι ένα iExams, μπορεί να είναι ή 30 ερωτήσεις είτε 45. Υπάρχει ένα πούλ πάρα πολλών ερωτήσεων από όλα αυτά τα εργαστήρια και επιλέγονται τυχαία κάθε φορά οι ερωτήσεις. Επίσης, ενώ πέρσι κάποιος που είχε αποτύχει σε δύο ή παραπάνω MPS είχε υποχρεωτική εξεταστική κώδικα, αυτή τη χρονιά δεν το καταγράψαμε στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Είπαμε να σκέφτηκα να το να δοκιμάσουμε χωρίς αυτή την υποχρεωτική απέτηση. Άρα, ακόμα και να έχει αποτύχει κάποιο. MPS θα έχει eye exams. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης κώδικα. Όλοι θα εξεταστούν σε ερωτήσεις. Σας εμφανίζονται για παράδειγμα κάποιοι κώδικες που θα σας αν... ρωτάνε ποιο είναι το λάθος ή ποια είναι η σωστή σύνταξη για κάποια εντολή και το καθεξής. Και ασφαλώ, όταν έχουμε εξέταση I exams δεν επιτρέπεται να έχουμε άλλα παράθυρα ανοιχτά. Γι' αυτό εξού και το Safe Exam Browser που διασφαλίζει την ακαιρεότητα της εξέτασης. Οκ, okay, Με το E-Class. Ε, μια που είμαστε στο E-Class, να σας πω ότι στο E-Class έχω αναρτήσει μια σειρά βοηθημάτων που φέρουν τα πρώτα γράμματα PROG από το προγραμματισμό και σας είχα δείξει τα δύο προηγούμενα Αρχια, Τώρα είμαστε στο PROG 2, Unix System Programming, στο οποίο αναφέρεται σε αρχεία και συσκευές, σε διαχείριση διεργασιών, σε διαδιεργασιακή επικοινωνία και σε non-blocking, δηλαδή είσοδο-έξοδο χωρίς μπλοκάρισμα και επιλογή. Και σας εμφανίζει κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, ότι τα files ε, τοποθετούνται σε iNodes, δηλαδή ο δίσκος χωρίζεται σε iNodes και όταν γράφουμε ένα αρχείο καταλαμβάνει κάποια iNodes, το τι περιέχει το iNode, κλήση συστήματος όπως το stat, το dev, ο ειδικός αυτός κατάλογος που φέρει όλες τις συσκευές του λειτουργικού συστήματος, κλήση συστήματος IOCTL, κατάλογοι, DAB2, network files. Σας έχω πει ότι το πλιάδες έχει προσαρτημένο το, το δικτυακό δίσκο home από το Zafora, οπότε οτι, οτιδήποτε δημιουργήσει κάποιος στο Zafora του βλέπεις στο πλιάδες και του παλιν και ανάποδα, ότι βλέπεις το, ότι δημιουργήσει ο πλιάδες το βλέπεις στο Zafora. Hands-on, και μετά συνεχίζεται το session 2, όπου φαίνονται κάποιες διεργασίες Unix, κλήση συστήματος fork, exec, πώς τερματίζεται μια διεργασία, kill, πώς αποσύρεται, πώς το kill, καταλαβαίνετε, είναι μια κλίση συστήματος που στέλνει ένα σήμα, απλώς συνήθως, το σήμα αυτό είναι θανατηφόρο και αυτό σκοτώνεται η διαδικασία. Fork, και είσοδο-έξοδο και πώ το χρησιμοποιεί κάποιο. Ε, με το PS, την, αυτή την εντολή που είναι το πρόγραμμα προσέσει που μα δείχνει τι διεργασίε του συστήματο, πώ μπορούμε να βρούμε το PID, το μοναδικό ID μια διεργασία χρησιμοποιώντα την κλίση σήματο GetPID. Αυτά τα κοιτάμε και σε εργαστήρια, σε κάποια εργαστηριακά φυλάδια και γενικότερα θα πρέπει κάποιο να έχει έστω μια φορά διαβάσει αυτά τα προγ αρχεία για να το βοηθήσουν να καταλάβει θέματα προγραμματισμού, θέματα χειρισμού και λήφου και ούτω καθεξής. Για τα forks. υπάρχει και ολόκληρο εργαστήριο που δημιουργούνται forks. Το fork είναι η κλίση συστήματο που δημιουργεί διεργασία. Δηλαδή, η μία διεργασία με το fork γίνονται δύο διεργασίε. Είναι όπω το πυρούνι που από ένα κορμό καταλήγει σε δύο. Τουλάχιστον στο fork καταλήγει σε δύο. Γιατί υπάρχουν και πυρούνια με παραπάνω ακμές. Λοιπόν, way 3, kill system calls, fork και κάποιες ασκήσεις αν θέλει κάποιος να τις δοκιμάσει. Στο session 3 αναφέρεται σε διασωλήνωση, cell pipes, πώς δημιουργούνται οι διασωληνώσεις τόσο στο κέλυφος όσο και στον προγραμματισμό C sockets, δηλαδή θύρες ακρόασης και deadlock είναι αδιέξοδο. Και θα μιλήσουμε σήμερα προς το τέλος της σημερινής διάλεξης για αδιέξοδα. Cell pipes, θυμάστε αυτό το κατακόρυφο συνδέει δύο διαφορετικές διεργασίες. Δηλαδή συνδέει την έξοδο της μιας διεργασίας, βλέπετε εδώ αυτό το κανάλι που είναι το standard output, το συνδέει ως είσοδο σε μια άλλη διεργασία. Ας κάνουμε και ένα παράδειγμα, για, παράδειγμα, για, για, να δούμε στους αφόρα. Έστω στο κατάλογο TMP έχω πολλά αρχεία. Να το ξαναδώσω λίγο. Λοιπόν, και έστω ήθελα να αποκόψω μόνο τα δικαιώματα από τις γραμμές αυτές, δηλαδή βλέπετε το ls, παύλα, l, μας δείχνει το πλήρες listing. Αν όμως το διοχετεύσω στο πρόγραμμα cat, που σημαίνει αποκοπή, απόκοψε, τι θέλουμε να μας κόψει? Να μας κόψει τις πρώτες, 10, ε, τις, πρώτες, ε, τις πρώτες 10 θέσεις, τους 10 χαρακτήρες, άρα μπορώ να πω τα πρώτα 10 byte. Παύλα, b, 1 έως 10. Οπότε, άμα το δώσω αυτό, βλέπετε ότι τελικά καταλήγω μόνο με την πρώτη στήλη. Προσοχή, εδώ έχω βάλει παύλα 1 ω 10. Αν έβαζα 1,10, σημαίνει ότι θέλω μόνο τον πρώτο χαρακτήρα και το δέκατο. Το οποίο είναι ο πρώτο και ο δέκατο χαρακτήρας, όπως βλέπετε. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η έξοδος, η στάνταρ έξοδος του προγράμματος που βρίσκεται στα αριστερά, που είναι το LS, έχει διοχετευτεί ως στάνταρ είσοδος, ως τυπική είσοδος, στο πρόγραμμα cat. Αν εκτελέσουμε το πρόγραμμα cat μόνο του, θα δείτε ότι περιμένει. Περιμένει είσοδο. Περιμένει να δώσουμε κάτι και να πατήσουμε enter και αμέσως μας εμφανίζει το πρώτο και το δέκατο χαρακτήρα. Δηλαδή, άμα δώσω κάποια άλλη σειρά χαρακτήρων, θα δείτε ότι θα μου εμφανίσει πάλι τον πρώτο χαρακτήρα και το δέκατο χαρακτήρα. Εδώ το 9. Και περιμένει, δεν σταματάει ποτέ. Άρα λοιπόν, αυτή εδώ η διασωλή σημαίνει οδήγησε την έξοδο σε ένα άλλο πρόγραμμα. Και μπορούμε να τοποθετήσουμε πολλέ διασωληνώσει στη σειρά, να κάνουμε μια αλυσίδα διασωληνώσεων. Για παράδειγμα, μπορώ να δώσω από αυτό το cut θέλω να μου βρει τις γραμμές που ξεκινάνε με D. Και αυτό έχει συνέπεια πράγματι να μου δώσει τις γραμμές που ξεκινάνε με το D. <coughs> Πολύ σημαντικό και το grep, όπου τοποθετούμε μια κανονική έκφραση για να μας ξεχωρίσει από το σωρό αυτές εδώ ακριβώς τις γραμμές που έχουν αυτή την κανονική έκφραση. Η διασωλήνωση βέβαια γίνεται και προγραμματιστικά μέσα σε ένα C πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, θα το δείτε και στο εργαστήριο, μπορούμε να δημιουργήσουμε με την κλίση συστήματος pipe μια διασωλήνωση, ένα σωλήνα, όπου συνδέουμε στη μία μια διεργασία, την έξοδο μιας διεργασίας, στην άλλη την είσοδο μιας άλλης διεργασίας και έχουμε την επικοινωνία, έχουμε μια διαδιεργασιακή επικοινωνία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Η διασωλήνωση είναι ένας τρόπος. Ένα άλλο τρόπο είναι κοινή περιοχή μνήμη, δηλαδή μια διεργασία κάνει malloc και μια άλλη διεργασία κάνει attach σε αυτή τη μνήμη που έχει κάνει η πρώτη διεργασία malloc. Και αυτό θα το δούμε σε εργαστήριο. Άλλο τρόπο επικοινωνία είναι, για παράδειγμα, τα σήματα με το kill. Ένας άλλο τρόπο επικοινωνία είναι με τα sockets, δηλαδή μια διεργασία ανοίγει ένα listening socket τι είναι το Listening Socket. Για παράδειγμα, στο Netstat βλέπουμε τα στατιστικά στο σύστημα. Ας δούμε ποιοι έχουν listen. Βλέπουμε εδώ ότι μία διεργασία στην θύρα 22 ακούει, ακροάζεται listen, είναι σε κατάσταση listen. Άρα, μία διεργασία στο 22 περιμένει να συνδεθεί κάποια άλλη διεργασία και να συνδεθεί. Πράγμα το 22 είναι το SSH. Άρα, λοιπόν, κάποια ε, διεργασία και σίγουρα είναι το SSH, γιατί ξέρουμε ότι η πόρτα 22, μόνο το SSH, ε, τουλάχιστον επειδή το έχω ρυθμίσει εγώ, ξέρω τι είναι, είναι το SSH. Το SSH λοιπόν ακούει στη θύρα 22, η διεργασία SSH ακούει στη θύρα 22, τις συνδέσεις της δικέ σας. Και μόλις ένας από εσά συνδεθεί με το SSH, το πούτι δηλαδή στην θύρα 22, τότε δημιουργείται ένα fork, δηλαδή γίνεται... Ένα, μια νέα διεργασία που ανατίθεται στο συγκεκριμένο χρήστη. Άρα λοιπόν, η master διεργασία που βρίσκεται στο 22 κάνει spawn, το spawn σημαίνει δημιουργή συνέχεια, άλλε διεργασίε μόλι έρχεται μια εισερχόμενη σύνδεση. Το socket λοιπόν είναι ένα άλλο τρόπο επικοινωνία. Το socket βέβαια δε, δεν ε, υλοποιείται μόνο διαδικτυακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε το TCP πρωτόκολλο, το ξέρετε, TCP IP, το διαδίκτυο, θύρα ακρόασης λοιπόν σε IP. Δεν υπάρχει όμως μόνο θύρα ακρόασης σε IP, υπάρχει και θύρα ακρόασης σε τοπικό αρχείο. Σε τελεία σοκ. Για παράδειγμα, ας δω λίγο που έχει τελεία σοκ. Βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε αυτό εδώ το αρχείο. Varan RPC Bind shock. Αυτό λοιπόν είναι ένα socket, είναι μια θύρα ακρόασης που βρίσκεται στο σύστημα ως αρχείο. Δηλαδή, βλέπετε εδώ έχει S, το S σημαίνει socket, είναι, είναι θύρα, δεν δηλαδή είναι ούτε D ούτε παύλα, e, είναι socket, στο οποίο βέβαια βλέπετε ότι μπορούν να γράψουν όλοι ε, από τα δικαιώματα, αλλά αυτό το socket χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Δηλαδή, αυτό το socket το έχει ανοίξει μια διεργασία α, και όταν γράψει κάποιος κάτι σε αυτό το socket, αυτό δεν γράφεται σε μια φυσική μορφή μέσα στο δίσκο, αλλά μεταφέρεται ως string, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει αυτό το socket. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι το RPC bind. Remote procedure call. Και γιατί να προτιμήσουμε επικοινωνία μέσω socket, Γιατί, αν είμαστε στο ίδιο σύστημα, έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτή η θύρα 22 συνδέει τον υπολογιστή μας και μια διεργασία του υπολογιστή μας με το διαδίκτυο. Ενώ αυτό το αρχείο που είναι τοπικά επιτρέπει μόνο διεργασίες του ίδιου λειτουργικού συστήματος να επικοινωνήσουν. Γι' αυτό το λόγο έχει μεγαλύτερη ασφάλεια αν θέλουμε για διεργασίες του ίδιου λειτουργικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω ρυθμίσει στο Zafora το MySQL ώστε το, το, ο κάθε φοιτητή που δημιουργεί τη δικιά του βάση δεδομένων να του δημιουργεί το προσωπικό του socket. Αν εκτελείτε MySQL, θα δείτε ότι στον κατάλογό σας, στον υποκατάλογο MySQL του home σας, υπάρχει ένα MySQL sock, το οποίο, για να δω μήπως το εκτελώ εγώ πουθενά, MySQL, ναι, νομίζω εγώ δεν εκτελώ όμως, α, να το. Για παράδειγμα, στο δικό μου home, home.sig, έχω MySQL SOC Και εσείς, το δικό σας, Home ECE για παράδειγμα κάτι, MySQL Run, ότι κατά τον χρόνο τέλεσα, θα δείτε ότι έχετε το δικό σας sock File. Για λόγους ασφαλείας, και επειδή γνωρίζω ότι κάνετε τα πρώτα βήματα, τα βήματά σας στον κόσμο του, ε, της ασφάλειας του, στο διαδίκτυο, γι' αυτό... Το έχω πάρει αυτή την πρωτοβουλία και το έχω κλειδώσει για να μην μπορεί κάποιος από το ίντερνετ να σας κάνει hacking και να σας ε, πάρει ενδεχομένως τα δεδομένα της βάσης που έχετε, της βάσης δεδομένων ή ακόμα χειρότερα και γι' αυτό το έχω κλείσει να πάρει πρόσβαση στο λογαριασμό σας και να μπορέσει από εκεί να συνεχίσει επιθέσεις προς το εσωτερικό δίκτυο του τμήματος. Γιατί αν κάποιος hacker μπει στο ζαφόρα, μετά έχει πρόσβαση σε όλους τους άλλους υπολογιστές, σε όλη την υποδομή που διαχειρίζομαι. Και για λόγους ασφαλείας, λοιπόν, το Ζαφόρα έχει πολλά πρωτόκολλα ασφάλειας και προγράμματα που έχει φτιάξει. Αυτό, λοιπόν, είναι το... ε, η διασωλήνωση, η επικοινωνία. Σας είπα διάφορους τρόπους. Ε, και ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως τα mailbox και τα λοιπά. Αυτά θα τα δούμε στη θεωρία. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για διαδιεργασιακή επικοινωνία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι διεργασίες κατά κύριο λόγο είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Δηλαδή, μια διεργασία από τη μία δεν γνωρίζει την ύπαρξη των άλλων διεργασιών και από την άλλη ε, δεν, έχει, ε, δεν αφήνει κάποια διεργασία να χρησιμοποιήσει πόρους που η ίδια έχει ε, δεσμεύσει. Μια διεργασία δεσμεύει πόρους η και τους κάνει του σε μια άλλη διεργασία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ο ανταγωνισμός. Ενώ υπάρχει και κάτι άλλο, που το ξέρετε, που είναι τα νήματα, όπου τα νήματα είναι ε, συνεργατικά. Τα νήματα λοιπόν σε μια διεργασία συνεργάζονται μεταξύ τους, γιατί όταν ένα νήμα δεσμεύει μια μνήμη, αυτή η μνήμη είναι διαθέσιμη σε όλα τα νήματα της ίδιας διεργασίας. Όταν ένα, νήμα ανοίγει ένα αρχείο, αυτό ο file pointer είναι διαθέσιμος σε όλα τα υπόλοιπα νήματα. Τα νήματα είναι συνεργατικά, οι διεργασίες είναι ανταγωνιστικές. Πώς γίνεται λοιπόν η διασωλήνωση, σας έχει κάποια κομμάτια κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ψευδοτερματικά, socket, socket pair, με προγραμματιστικό τρόπο, δηλαδή με προγραμματισμό σε C, πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ε, όλα αυτά. Deadlock, deadlock είναι αδιέξοδα και θα δούμε και στη θεωρία σήμερα ότι ένα διέξοδο προκύπτει όταν υπάρχει αυτή η κυκλική αναμονή και κατοχή. Δηλαδή, η διεργασία 2 εμ, δεσμεύει το buffer που περιμένει που, που περιμένει δεδομένα την process 1, που περιμένει δεδομένα buffer 1, η process 3, buffer κτλ. Και υπάρχει αυτή η κυκλική αναμονή. Δηλαδή, ο, η κάθε διεργασία περιμένει κάτι άλλο που το κάτι άλλο συνδέεται με μια άλλη διεργασία και υπάρχει ένας κύκλος. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θα το δούμε βέβαια και στη θεωρία με τα γραφήματα κατοχής και αναμονή, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε πιθανό αδιέξοδο ή όχι. Και στο session 4 αναφέρεται ε, για τα προγράμματα που είναι κυρίως υπολογιστικής φύσεως ή διαδραστικά και οι διεργασίες του συστήματος. Πώ γίνεται responding events με signal, time, input, output, δηλαδή γίνονται κάποια γεγονότα στο σύστημα. Γεγονότα είτε από σήμα, είτε από χρόνο, έχουμε δώσει κάποιο timer, είτε από είσοδο, είτε από έξοδο. Υπάρχει έννοια του χειριστή διακοπών, interrupt handler, και άλλων τεχνικών που μπορείτε να προγραμματίσετε. Πώς ε, προγραμματιστικά δημιουργούνται timers, δηλαδή μπορείτε στο πρόγραμμά σας στη C να δημιουργήσετε ένα timer και να λάβετε το σήμα αυτό π.χ. σε 10 δευτερόλεπτα και γιατί το κάνετε αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει ασύγχρονα η εκτέλεση. Κοιτάξτε ποιο είναι το σενά... ένα σενάριο από όλα. Στέλνετε, ένα μήνυμα στο χρήστη. Παρακαλώ, δώστε μου το όνομά σας, ίσως. Στον προγραμματισμό που γνωρίζετε, χωρίς timers, αν ο χρήστης δεν δώσει ποτέ είσοδο, δεν θα συνεχίσει ποτέ η εκτέλεση. Όμως, άμα χρησιμοποιήσετε timers, μπορείτε να βάλετε ένα timer σε 10 δευτερόλεπτα, οπότε μόλις δεν δώσει ο χρήστης και, περάσουν, και παρέλθουν τα 10 δευτερόλεπτα, έρχεται ένα interrupt alarm, signal alarm, signal alarm δηλαδή, στο πρόγραμμά μας, που το προωθεί προωθεί την εκτέλεση, χωρίς να έχει δώσει όνομα ο χρήστη. Και συνεχίζει κανονικά ε, τα υπόλοιπα βήματα της εκτέλεσης. Δηλαδή, μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τον σκόπελο της απουσίας του χρήστη με το να χρησιμοποιήσουμε ένα alarm που να μας έρθει σε κάποια χρονική στιγμή και να μην κολλήσει το πρόγραμμα. Είναι, είναι χρήσιμα τα alarm σε περίπτωση που ε, έχουμε... Ζητήσει να γίνει κάτι και δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Προσωπικά χρησιμοποιώ κάτι παρόμοιο με το alarm που είναι η κλήση συστήματος, το λειτουργικό σύστημα, το time out. Κοιτάξτε λίγο, υπάρχει το time out. Το time out είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί alarms και λε, ρυθμίζει ως και πιο σήμα να στείλει. Αν δεν ρυθμίσει στο σήμα, η προεπιλογή είναι το γνωστό kill. Άρα λοιπόν θέτω time out. Ε, οι βασικέ λειτουργίε είναι duration και command. Για παράδειγμα, timeout σε 5 δευτερόλεπτα ή πολύ βάζω, να μην περιμένω 5, σε, δύο 2 δευτερόλεπτα θέλω να και βάζω διεργασία, θέλω να εκτελεστεί διεργασία LS. Που σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο κολλήσει η διεργασία, τότε σε δύο δευτερόλεπτα στέλνετε alarm. Το alarm δημιουργεί το σήμα, που είναι το seek και τη σκοτώνει. Τώρα βέβαια είδατε ότι μόλις πάτησα enter, αμέσως εκτελέστηκε. Άρα δεν ε, ενεργοποιήθηκε το alarm καθόλου. Και, θα, και βλέπουμε λοιπόν ότι η τιμή επιστροφής είναι επιτυχής εκτέλεση. Αν όμως η εντολή καθυστερούσε, ας δούμε το εξής, το sleep. Sleep είναι μια εντολή καθυστέρηση. Αν βάλω 1, θα, θα περιμένει ένα δευτερόλεπτο. Αυτό τώρα έχει τιμή επιστροφή 0, γιατί εκτελέστηκε με επιτυχία το sleep. Περίμενε ένα δευτερόλεπτο. Αν όμω βάλω παραπάνω δευτερόλεπτα, 10, τότε θα ενεργοποιηθεί το alarm και θα το κόψει σε δύο δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ότι η τιμή επιστροφή είναι 124, που είναι ότι λήφθηκε σήμα alarm. Και στις δύο φορές βλέπ, βλέπετε ότι υπήρχε πρόοδος στην εκτέλεση γιατί μας εμφανίστηκε ξανά το prompt. Δεν κόλλησε εδώ. Όμως, στη μία περίπτωση η διεργασία εκτελέστηκε με επιτυχία, γι' αυτό έχουμε τιμή επιστροφής 0, ενώ στην άλλη που περίμενε παραπάνω από το προκαθορισμένο διάστημα, τότε ενεργοποιήθηκε το alarm και η τιμή επιστροφής δεν είναι 0, είναι αποτυχία. Και γενικότερα αυτό το time out, ένας διαχειριστής συστημάτων το χρησιμοποιεί πάρα πολύ σαν scripts. Άμα δείτε, θα σας δείξω κάποια στιγμή και άλλα, και scripts, πάντως, ε, επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα scripts θα εκτελούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου και δεν θα εκτελούνται διακαώς συνέχεια, θέλουμε να εκτελούνται π.χ. μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Στα, περι, στα περισσότερα script μέσα τοποθετώ σε κάθε εντολή timeout προκειμένου να διασφαλίζω ότι η εντολή θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και γιατί, για παράδειγμα, να μην εκτελεστεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ένα script έχω, ε, έχω τον έλεγχο του DNS. Το DNS είναι η υπηρεσία domain name server που βλέπει. Για παράδειγμα, αν ένα όνομα, ας βάλω ένα όνομα ε, για παράδειγμα το IEEE.org, αν επιστρέφει IP. Βλέπετε τώρα, η IEEE.org έχει αυτή τη διεύθυνση. Και η τιμή επιστροφής είναι 0, μια χαρά. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζω ότι το resolving των ονομάτων στο σύστημά μου λειτουργεί σωστά. Υπάρχει όμως περίπτωση το Resolute να μην λειτουργεί γιατί έχει χαλάσει το υποσύστημα του DNS. Και έτσι λοιπόν να δοθεί μια εντολή βρες μου την IP αυτού του μηχανήματος και να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Γιατί έχει κολλήσει το DNS. Οπότε έχω εγώ ένα κομμάτι κώδικα παρόμοιο με, το, με αυτό που θα σας δείξω. Να ανοίξω το Notepad για να σας γράψω λίγο κώδικα. Στο script λοιπόν, που το έχω ονομάσει CheckDNS, ελέγχουμε τον υπολογιστή. Ας πούμε, ελέγχω ε, για παράδειγμα IEEE Org, το οποίο δεν θέλω α, έξοδο, θέλω μόνο τη τιμή επιστροφή να ελέγξω. Dev 0, 2 και 1. Εννοείται σε BNSH. Και αυτό έχει συνέπεια και το standard error να το ανακατευθύνει στο dev0. Αλλά δεν βάζω μόνο αυτή την εντολή. Βάζω μπροστά timeout time 5. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα θέλω να έχει ολοκληρωθεί αυτή η εντολή. Και λέγω. If η τιμή επιστροφή είναι 0, τότε έχω. Τώρα σα δίνω μια απλοποιημένη μορφή. Αυτή που ονομάζουμε MWE. MWE, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το Minimum Working Example. Σας δίνω ένα MWE για το πώς υλοποιώ κάποιο script και το γράφω μαζί σας για να καταλάβετε και τη λογική. Οπότε σας δίνω MWE. Το κανονικό script έχει πολλά παραπάνω checks. Λοιπόν, έχω all ok. Όλα είναι μια χαρά. Διαφορετικά, σε αυτή την περίπτωση, ε, έχουμε DNS failure. Και θα πρέπει σε περίπτωση που έχουμε DNS Failure, να γίνει αυτό που λέμε το Remedy Action. Επιθυμίζω το Remedy Action είναι η ενέργεια σε ένα σύστημα που επαναφέρει την ορθή λειτουργία στο συγκεκριμένο υποσύστημα. Το Remedy Action στην περίπτωση που έχουμε DNS Failure είναι... Ε, αναλόγως το πώς έχει ρυθμιστεί. Το FreeBSD χρησιμοποιεί local το, το Unbound. Να σας δείξω λίγο. E, ps grep bound ps alpha x Το FreeBSD χρησιμοποιεί για το resolving, για την αντιστοίχηση δηλαδή του DNS IP, το local and bound. Άρα, σε περίπτωση που έχει χαλάσει η αυτό που αρκεί να γίνει είναι να, Επ, επανε, να, να γίνει επανεκκίνηση του Local Unbound. Και αυτό γίνεται με το Local Unbound. Loc, ε, local Unbound one Restart. Άρα λοιπόν αυτή η εντολή έχει ως συνέπεια να σταματήσει το Local Unbound και να το ξαναξεκινήσει. Και γι' αυτό λοιπόν το Remedy Action στην περίπτωσή μου είναι, αν είναι FreeBSD, είναι αυτό. Βέβαια επειδή εγώ όταν γράφω σκριπτάκια, δεδομένου ότι διαχειρίζομαι servers και FreeBSD και Linux, δεν τοποθετώ μόνο για το Remedy Action, για ένα λειτουργικό σύστημα. Ελέγχω. Ελέγχω αν είναι Linux ή FreeBSD. Και πώς γίνεται ο καλύτερος τρόπος να ελέγξουμε άμα είναι Linux ή FreeBSD. Ασφαλώς είναι με, όχι hostname, είναι με το uname. Απλά. Uname λοιπόν και λέει εδώ FreeBSD. Βλέπετε πώς το αναγράφει. Άρα, Βάζουμε if uName ison FreeBSD. Συγγνώμη, λίγο να κλείσω το τηλέφωνο. όπα εντάξει, φτάσει η Βενιάνη στο γραφείο σου. Λοιπόν, ε, συνεχίζουμε. Αν το uName είναι FreeBSD. Παρατηρήστε ότι στο SH βάζω απλό ίσον. Ε? Δεν έχω ε, δύο ίσον όπως αναμένουμε σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Then, αν είμαστε FreeBSD, το remedy action είναι αυτό. Διαφορετικά, τώρα θα μπορούσα να, να το έχω αντί για else elif. Elif, αν το you name Linux αν θέλω να, να είμαι ακόμα πιο ορθός στο προγραμματισμό. Γιατί, κοιτάξτε λίγο, ας μπω στο πλιάδες, You name Linux, βλέπετε. Αν είναι Linux, λοιπόν, τότε έχουμε άλλο Remedy Action. Τώρα, στο Linux τι γίνεται. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις Linux. Για παράδειγμα, εδώ που έχουμε... Ε, τι έχουμε, Ubuntu 14, ε. Ναι, εδώ που έχουμε Ubuntu 14 και το βλέπουμε από το LSB Release, Ubuntu 14, δεν έχει Local Resolving, οπότε βασίζεται αποκλειστικά στο αρχείο Resolve.conf. Άρα, το Remedy Action σημαίνει ότι κάπως έχει καταστραφεί το Resolve.conf και πρέπει να τοποθετήσει ξανά αυτές τις καταχωρήσεις. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση έχουμε cat etc. resolve.conf έως eof και αυτό το βάζουμε μπροστά συνήθω. cat Αυτή η δομή είναι το here doc που σα είχα πει. Ότι μέχρι να βρει το χαρακτήρα εoff να αποθηκεύσει στο resolve.conf και βάζουμε στη συνέχεια το κείμενο που θέλουμε που είναι αυτό. Για παράδειγμα. Και ΕΟΦ, βέβαια, στην αρχή, γιατί κοιτάξτε, το ΕΟΦ αυτό το ψάχνει στις, στις πρώτες θέσεις της γραμμής. Δηλαδή, άμα εδώ είχε κενό, δεν θα το δεχόταν, πρέπει να είναι έτσι ΕΟΦ. Και αυτό ολοκληρώνεται τη λειτουργία. Αυτό είναι η Linux και μετά βέβαια εφόσον είναι έκδοση 14, γιατί στην έκδοση ε, 18, σε κάπου, κάπου, αλλού έχω στήσει 18. Έχει systemd resolving, οπότε πρέπει να κάνει Remedy Action το systemd D και ούτω καθεξής. Πάντως, με αυτό εδώ το σκριπτάκι βλέπετε Πώ διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία του συστήματο, το, εννοείται ότι αυτό το σκεπτάκι εκτελείται κάθε λίγη ώρα, κάθε 10 λεπτά, κάθε 20 λεπτά, αναλόγω ε, πόσο συχνά συμβαίνει κάτι. Άμα δούμε εδώ πέρα στο Zafora, στο Cron Tab, που είναι το αρχείο χρονοπρογραμματισμού των περιοδικών εργασιών, δηλαδή κάθε πότε εκτελείται κάτι, θα δούμε. Για παράδειγμα, για να δω πότε έχει check. Για παράδειγμα, κάθε μήνα ελέγχει χρήστες που έχουν πάρει πτυχίο και πρέπει να σβηστούν. Ε, κάτι άλλο... Κάθε μέρα, μια φορά τη μέρα, κοιτάει, ε, κοιτάει τα αρχεία του συστήματος μήπως έχουν κάποιο πρόβλημα. Τσεκ water, μήπως έχει φύγει, ε, μήπως έχει κάποιο πάνω από το όριο και να του στείλει email, κάποιο πάνω το όριο χρήση του δίσκου. Κάθε, βλέπετε εδώ, daily κάθε μέρα ελέγχεται ε, check processes. Είναι ένα αρχείο που έχω φτιάξει που δημιουργεί αν υπάρχουν νέε διεργασίε, οι οποίε είναι πιθανόν ανεπιθύμητε διεργασίε με κάποια φίλτρα που έχω βάλει. Οπότε, δηλαδή, αν κάποιο μπήκε hacker και εκτελεί κώδικα που εγώ τον, ε, που θα βρεθεί από ε, το script μου ως ανεπιθύμητο, θα ασφαλώς θα με ενημερώσει και θα επέμβω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να βλέπουμε αυτά που ονομάζεται rogue προσέσεις. Δηλαδή αυτό το, το σκριπτάκι, να σας γράψω τη λέξη rogue για να την καταλάβετε, είναι το ROG. Rogue, rogue. είναι διεργασίες ε, όχι ανεπιθύμητες, διεργασίες τέλο πάντων που έβαλε ένας hacker σε ένα σύστημα και δεν είναι στις τυπικές normal διεργασίες. Γι' αυτό σας έχω πει, πάντα πρέπει να κοιτάτε για την ασφάλειά σας τις διεργασίες του συστήματος. Ανοίγετε, για παράδειγμα, ένα task manager και βλέπετε στις διεργασίες, βέβαια πρέπει να έχετε εμπειρία στο ποιε διεργασίες είναι σωστές και έγκυρες, και αν δείτε εδώ, ας πούμε, μια διεργασία mitzvah process, τότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, αν δεν την έχετε φτιάξει εσεί, σίγουρα μπήκε από κάποιο hacker. Δηλαδή, κοιτάτε τι διεργασίε. Έχουμε το Zoom, επιφάνεια εργασία. Μια φορά δύο τι έχετε δει, όλε αυτέ τι εργασίε. Και στη συνέχεια, αν δείτε μια νέα διεργασία, καταλαβαίνετε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Βέ, βέβαια, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα έχουν δεκάδε διεργασίε, πάρα πολλέ διεργασίε. Οπότε το να κοιτάς ένα-ένα όλα αυτά, ασφαλώ είναι χρονοβόρο. Γι' αυτό εγώ έχω φτιάξει αυτό το σκριπτάκι που παίρνει το listing όλων των διεργασιών. Ίσως να σας το δείξω λίγο, μια που το έφερε η κουβέντα. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται, αν είναι FreeBSD εκτελεί... Ε, άλλο κομμάτι κώδικα, ενώ αν είναι Linux εκτελεί και ένα άλλο. Κοιτάξτε ποιο είναι το, ε, ε, το κυρίως κομμάτι του προγράμματος. Από τις προσέσεις βρίσκει μόνο το όνομα της εργασίας με το πρόγραμμα OK. είναι σαν το Cat, απλώς είναι πιο ευέλικτο. Βρίσκει μόνο το όνομα της εργασίας, βλέπετε και το εκτυπώνει, το κάνει sorting και μετά unique, δηλαδή αν είναι πολλαπλές φορές το ίδιο όνομα μόνο μία φορά κρατάμε. Έτσι, λοιπόν, εδώ δημιουργούμε ένα αρχείο, το TMP. Στο TMP έχουμε προ, ε, συνδέσει ένα προσωρινό αρχείο στο TMP κατάλογο, όπως βλέπετε. Άρα, μέσα στο TMP αποθηκεύονται όλες οι τρέχουσες διεργασίες στη στιγμή που εκτελείται. Στη συνέχεια, έχω ένα αρχείο με τα exceptions, με, δηλαδή με τις διεργασίες, οι οποίες είναι έγκυρες και επιτρέπονται να εκτελεστούν. Και γίνεται με, με ανάποδο grep, γιατί έχω το παύλα ε, το Pavla V, σημαίνει exclusive grep, ενώ το κλασικό που δίνεται, που σας είχα πει LS, grep, D για παράδειγμα, αυτό είναι inclusive, δηλαδή τις γραμμές που έχουν D. Αυτό εδώ είναι exclusive, δηλαδή τις γραμμές που δεν έχουν το pattern. Και τα pattern, βάζω Pavla F, βρίσκονται στο αρχείο X, στο exceptions. Ας σας κάνω και λίγο μόρα να δείτε μερικά exceptions. Βλέπετε για παράδειγμα το trace root είναι στα exception. Δηλαδή, άμα βρούμε ότι εκτελεί το trace root, θα το θεωρήσει έγκυρη διαργασία. Βέβαια, τώρα σα δείχνω εσωτερικέ πληροφορίε του συστήματο και, και, αυτό σημαίνει ότι κάποιο hacker θα μπορούσε να φτιάξει το εργαλείο του να το ονομάσει trace root και να ε, περάσει αυτόν τον έλεγχο. Δηλαδή, δεν θα το ανείχνευε το hacker αν δημιουργούσε. Αν έμπαινε καταρχήν στο ζαφόρα, άρα πρώτα πρέπει να μπει στο ζαφόρα. Εντάξει. Δύσκολο μεν, όχι εκατόρθωτο, αλλά πολύ δύσκολο. Και από την άλλη, ε, αν το δημιουργήσει με το όνομα Tracer, θα μπορέσει λοιπόν να μην ανοιχνευτεί από αυτό. Αλλά βέβαια, δεν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα που εκτελείται τα ζαφάρα που κάνουν του ελέγχου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Άρα μπορεί να ξεφύγει από το εργαλείο των προσέσει. Αλλά υπάρχουν και άλλα εργαλεία που κάνουν check και ελέγχου. Και είμαι σίγουρο ότι δεν θα ξεφύγει. Ή τουλάχιστον δεν έχει ξεφύγει μέχρι τώρα. Γιατί η ασφάλεια θέλει συνεχώς επαγρύπνηση σε ένα σύστημα. Και όπως σας έχω πει εγώ, κάθε μέρα κοιτάω log files. Να δω τι, μήπως έχει γίνει κάτι παράξενο, γιατί όλα ξεκινάνε από μια παράξενη καταχώρηση. Δηλαδή στα var log messages, να δω κάτι παράξενο που δεν το έχω ξαναδεί. Όλα αυτά είναι normal. Να, συνδέσεις, ε, αυτόματα μπαναρίσματα host, επιθέσεις, επιθέσεις. Βλέπετε δηλαδή πόσες επιθέσεις γίνονται. Ε, δεν βλέπω κάτι παράξενο για την ώρα. Κάποια στιγμή που θα, θα, θα δω κάτι παράξενο, τότε αμέσως αρχίζω να το ψάξω παραπάνω και ενδεχομένως θα ενημερώσω τα script, γιατί τα script όλα αυτά που σας δείχνω δεν είναι στατικά. Συνεχώς βελτιώνονται, σας έχω πει. Δηλαδή, η πρώτη επαφή μου με το Linux είχε γίνει το 1994. Το από τότε έχω γράψει τόσα πολλά script και συνεχώ τα ξαναγράφω, τα βελτιώνω. Αυτό που ονομάζεται refactoring. Γίνονται όλο και καλύτερα αυτά τα script. Ε, και γι' αυτό πιστεύω έχουμε μια πολύ καλή ασφάλεια στο τμήμα, στου διακομιστέ. Αλλά βέβαια αυτό είναι απόθετη και στου χρήστε, σε εσά, του φοιτητέ, να έχετε μια στοιχειώδη επίγνωση τη ασφάλεια και να μην βάζετε π.χ. Πηχύ password 12345678, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μην βάλετε που θα κάνετε τέτοιο και μπουν στου αφόρα με ένα τέτοιο ηλίο password και μετά αποκτήσουν πρόσβαση και συνεχίσουν στα ενδότερα. Θέλει προσοχή από όλου μα, κυρίω βέβαια ο administrator, αλλά και οι χρήστε να προσέχουν του κωδικού του. Timers λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για διαχειρισή συστημάτων. Τώρα, ω απλό χρήστη, σα είπα μόνο σε, σε κανένα input να, να μην κολλήσει το πρόγραμμα αλλά για το διαχειριστή συστημάτων που θέλει να διασφαλίσει ότι όλα τα script ολοκληρώνονται μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό το μάθημα, όπως βλέπετε, σας μεταφέρω εμπειρία μου ως διαχειριστή συστημάτων γιατί αυτά που σας λέω για τη διαχείριση συστημάτων δεν αναγράφονται σε βιβλία. Αυτά είναι από εμπειρία. Εμπειρία δεκαετιών και σε περίπτωση που κάποιος από εσά δουλέψει, εργαστεί ως System Administrator, που δεν αποκλείεται, γιατί φοιτητέ στο παρελθόν μου έχουν πάει και δουλεύουν ως system administrator. για παράδειγμα, είχαμε και τώρα το συνέδριο, το FOSCOM, και με χαρά είδα τον φοιτητή μου, τον Χρήσο, τον Καραμολέγκο, που έχει γίνει ένα πολύ καλό system administrator. Έχει, έχει υποφοιτήσει βέβαια και τώρα δουλεύει στο ΕΛΑΚ, κάτω εκεί στην Αθήνα. Το οποίο και ξέρετε, ξεκίνησε μέσω πρακτική άσκηση. Δηλαδή, αφού παρακολούθησε λειτουργικά συστήματα και του άρεσαν πολύ το Linux κτλ., μετά είπε: Θέλω να κάνω πρακτική πάνω σε σύστημα administrator. Βρήκε ε, την ΕΛΑΚ την πρακτ... ε, που είχε προσφορά πρακτική άσκηση. Πήγε εκεί, του έσυγε. Είχε μάθει πάρα πολλά πράγματα από τα λειτουργικά στήματα. Δηλαδή, ό,τι οδηγό είχε, δια... είχε ανεβάσει, το είχε διαβάσει. Είχε γίνει πολύ καλό στο cell scripting. Και τώρα εργάζεται στο ΕΛΑΚ κανονικά. Και άλλα παραδείγματα. Να μην σας πω τώρα και παλιότερου φοιτητές, αλλά γενικότερα, ξέρετε. Αν το ψάξετε και λίγο παραπάνω μόνοι σας, εγώ σας δίνω συνέχεια ερίσματα, αυτό σας, σας κεντρίζω το ενδιαφέρον, αλλά αν το ψάξετε και μόνοι σας, μπορείτε να γίνετε με αυτά που σας λέω πολύ καλή διαχειρισσέ συστημάτων και να βρείτε μια, θε, μια θέση εργασία πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Γιατί υπάρχει ζήτηση για το System Administration έξω, γιατί εντάξει, περισσότεροι είναι οι προγραμματιστές, οπότε το να έχει κάποιος γνώση το πώς να διαχειρίζεται συστήματα Linux και Windows ε, σπανίζει. Λοιπόν, σας έδειχνα αυτό το αρχείο, Polling in Unix. Ένα τρόπο εισόδου εξόδου το polling, read, write, select, select και είσοδο έξοδο, select and signals, proxy server, proxy code. Και εδώ τελειώνει αυτό το κείμενο. Και εντάχει λίγο να σας δείξω και το και το άλλο βιβλίο που είναι το PROG 3 και με αυτό τελειώνει αυτή η σειρά, με αυτά τα τέσσερα λοιπόν εχειρίδια πάνω στο προγραμματισμό Unix σχετικά με το ίντερνετ, κάποιοι κώδικες, client server. Αυτό το κομμάτι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αν θέλετε να δημιουργήσετε μια αρχιτεκτονική client και server, πελάτης και διακομιστής. Και το προαιρετικό project εξαμήνου, το οποίο δίνει μία μισή μονάδα και μπορεί να απασχολήσει από έναν ως τέσσερις φοιτητές γιατί κάθε ομάδα, είναι η δημιουργία client-server για, ε, για, για, για κάποιο παιχνίδι. Ε, δηλαδή, ο, ο καθένας τρέχει το server στο Zafora και ο καθένας από το σπίτι του συνδέεται με το client στο Zafora και παίζει ένα παιχνίδι. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ντάμα ή κάτι άλλο. Ένα, ένα απλό παιχνίδι με αρχιτεκτονική client server. Και αυτό είναι και αντίστοιχο εργαστηριακό φυλάδιο, να ξέρετε. Υπάρχει κώδικα σε client server. Αναφέρεται, λοιπόν, στο TCP, IP, UDP, θέματα που συνδέονται με τα δίκτυα. Ίσως κάποιοι από εσάς τα γνωρίζετε ήδη. Το IP addressing, domain names, net, επικοινωνίες διαδικτύου, οι πόρτες, οι βασικές θύρες, δημιουργία θηρών ακρόαση client server, όπω γίνεται επικοινωνία, και ακολουθεί και κομμάτι κώδικα που υλοποιεί αυτή την επικοινωνία. Ρολογίν και ούτω καθεξή. Το telnet ήταν πριν το SSH, που ήταν μη κρυπτογραφημένη σύνδεση, αλλά στην εποχή μας πια που ένα πακέτο διέρχεται μέσα από πολλούς άλλους υπολογιστέ. δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε κανέναν ενδιάμεσα, γι' αυτό έχουμε απενεργοποιήσει το Telnet και χρησιμοποιούμε μόνο SSH. Το HTTP, το ξέρετε, όλες οι σελίδες έχουν HTTP. FTP, File Transfer Protocol, και αυτό τι είναι να καταργηθεί, το FTP. Πάντως υπάρχουν ακόμα FTP servers, αλλά επειδή είναι μη κρυπτογραφημένο, Τουλάχιστον στη βασική του μορφή. Γιατί υπάρχει FTP με, με TLS, με SSL, έχει με extensions, αλλά στη βασική του μορφή είναι χωρίς κρυπτογράφηση, γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται. Ε, και το email, SMTP. ArcV, Αρκσέ, Arc αυτά τα γνωρίζετε ήδη από προηγούμενα μαθήματα, στο προγραμματισμό. Το make, mail client και τελειώνει το session 4 με. διάφορα θέματα με events, callbacks και ούτω καθεξής. Servers. Λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλο. Είναι και αυτό ενδιαφέρον και με αυτό το τέταρτο αρχείο ολοκληρώνεται η γνώση, η βασική γνώση προγραμματισμού που απαιτείται κάποιος για και χειρισμού για Unix και ασφαλώς για διαχείριση συστημάτων. Άρα διαβάστε το με προσοχή ειδικά αν θέλετε να ασχοληθείτε με διαχείριση συστημάτων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Το iLottery έχει ενεργοποιηθεί στο Actives, για να το δούμε. Ναι, λειτουργικά συστήματα. είναι οι διαλέξεις εργαστηρίου, δηλαδή το quiz ή μάλλον οι ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν σε αυτόν που θα επιλεχθεί από την κλήρωση αφορά εργασιακά φυλάδια 1 έως 6, έως την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, 10 και 5, επιστροφή σε 10 λεπτά. Ωραία, επιστρέψαμε για να δούμε τα αποτελέσματα της... Α, διαδικασίας iLottery, Έχω ενεργοποιήσει το share και θα δούμε τώρα στο let it roll ποιος θα είναι ο φοιτητή που θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εργαστήριο. Αθηνά, λοιπόν. Αθηνά, 1-3-3-3. Στο chat Αθηνά, είσαι εδώ φαντάζομαι. Οκ, okay, ξέρεις τη διαδικασία. 1, 2, 3, 4, 5 ή α, a, b, c, d, e, f, οι 5 απαντήσεις. Και 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να δίνεις την απάντηση μέσα στις 30 δευτερόλεπτα. Και τέλος, διαδικασία pass ή public. Λοιπόν, είμαστε λειτουργικά συστήματα και ο κωδικός για το εργαστήριο είναι αυτός. Online timer, reset, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Διάβασε την ερώτηση. D. Badge Steve και πατάει υποβολή. Πολύ σωστά. Άρα, θα σημειώσω. Έχει το πρώτο σου 0,25. Επόμενη ερώτηση. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη με την εκτέλεση παρακάτω εντολή στο Unix. Έχω φουμπάρ μείον C14 και έχει 30 δευτερόλεπτα. Και ξεκινάει τώρα ο χρόνος. Πα. Ε, παράληψη λοιπόν. Βασικά εδώ είναι το 1-4 που σημαίνει ότι θα κάνει του χαρακτήρε σε 1 και 4. Το 1, το F δηλαδή και το B. Θα ήταν το σωστό, FB. Παράληψη λοιπόν. Έχει ε, κι άλλο μηδενικό. μια ερώτηση σε αυτό. Ναι. Γιατί θεώρησα ότι ήταν λάθο το κόμμα. Ε, το δέχεται κανονικά. Δεν είναι 1 και ενώ 4. Είναι 1,4. Ναι, θυμάσαι πριν που έδειξα okay. για το LS κάθετος με το κάτω που κόψαμε ε, παύλα beta byte ή ήταν το ίδιο με το C. 1 έως, ε, 1, 1 10 okay. ή 1,10. Α, οκ. Ήταν ε, ίσως εδώ για να δω history το φαίνεται πουθενά. Να, να το, θυμάσαι. Είτε bit, είναι, yeah. το, είναι byte, είναι character. Δηλαδή, είτε το βάζουμε, αν το βάλουμε με κόμμα, σημαίνει το 1 και το 10, ενώ το παύλα, Σημαίνει 1 έως 10. Άρα το δέχεται έτσι. Λοιπόν, είστε στο 050. Πάμε το επόμενο. Τι κάνει η εντολή ΕΛΕΝ. 30 δευτερόλεπτα. Β δημιουργεί ένα δεσμό από ένα αρχείο σε ένα άλλο. Είναι σωστή απάντηση. Έχεις 0,75. Και πάμε στην επόμενη. Ε, επόμενη. Ποια είναι η σημασία του ειδικού τελεστή και στο λειτουργικό σύστημα Unix. Reset, start. 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει να πεις public, ε? Ωραία. Λοιπόν, ανοίγω poll. Και το κάνω lunch αυτή τη στιγμή. Βλέπετε όλοι σας το poll και καλείστε να πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, έχουμε τώρα 20% στα 23 δευτερόλεπτα που είναι ανοιχτό το poll. Έχουμε 26% στα 35 δευτερόλεπτα που είναι ανοιχτό το poll. 40% έχουμε φτάσει. 40% παραμένει, κάποιοι δεν ψηφίζουν και είμαστε στα 56 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να το κλείσω. Είμαστε στο 1 λεπτό με 40%. Δεν είχαμε πολύ συμμετοχή. End polling και το κάνω share τα αποτελέσματα. Άρα Αθηνά. Βλέπεις ότι υπάρχει μια διχογνωμία στο, στο poll. Δεν έχουμε μία και μόνο απόφαση. Άρα ας δούμε λοιπόν τι αποφασίζεις. Ακούω. Για δούμε το ε. Σωστή είναι η β. Μηδέν ή μία φορές. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Μηδέν ή περισσότερες φορές δεν είναι. Γιατί το θυμήθηκα. Ναι, μηδέν ή περισσότερες. Okay. Ναι. Πού το θυμήθηκε, έχουμε. Ε... Ο λόγο που έβαλα public είναι γιατί προσπαθούσα να δω αν ήταν μηδέν ή μία φορές Αλλά είναι μηδέν περισσότερε. Ενώ κα... το μηδέν μία δεν είναι λάθο. Ε, γιατί για, και, για, εγώ για... αυτό θα έβαζα, δηλαδή είναι μηδέν περισσότερε. Για, για τι κανονικέ εκφράσει ε? Ναι, ναι. Ωραία. Ε, ας ε... Υπάρχει, βασικά, ο οδηγός στο E-Class με τις κανονικές εκφράσεις. Για να το δούμε λίγο. Ε, οπότε, είναι ευκαιρία κιόλας να δούμε και το υλικό που υπάρχει αναρτημένο στο E-Class. Λειτουργικά συστήματα. Έγραφα. Ε, στο εργαστήριο, που, που είναι θεωρητικό υπόβαθρο, πρέπει να είναι. Όχι, δεν είναι θεωρητικό υπόβαθρο. Είναι στο... Τα διάφορα... Κάπου εδώ είναι το αρχείο με τις κανονικές, oh, κανονικές εφράσεις PDF. Για να δω αυτό. Εδώ. Ναι. Ωραία. Ε, πάμε λοιπόν. Κανονικές εφράσεις. Ε... Εγώ από το εργαστήριο το θυμάμαι που το είχα διαβάσει. Ε και εδώ πρέπει να είναι νομίζω. Ναι. Οπότε εδώ θυμάσαι που αναφέρεται, γιατί είναι πολλές σελίδες τώρα. Ε, με Ctrl F αν το κάνετε. Ctrl F δυστυχώς θα ψάξει, προσάξει... α εδώ. Όχι. Δεν είναι εδώ. Όχι. Είναι εδώ με το, το, και δεν έχει ως ειδική ε, εκφράση. Όχι, δεν το έχει εδώ πέρα. Δεν καταγράφεται σε αυτό το σημείο. εγώ στο εργαστήριο το είχα διαβάσει τις προηγούμενες φοράς που είχαμε. Στο θεωρητικό υπόβαθρο. Ναι, πάντως από τη στιγμή που δεν το λέει εδώ, ε, θα θεωρήσω ότι είναι σωστή η απάντησή σου, γιατί σας έχω πει ότι αναγράφονται όλες οι κανονικές εκφράσεις αυτό. Άρα, δεδομένου ότι υπάρχει παράληψη για το συγκεκριμένο, Α δούμε όμω και το εργαστήριο. Α δούμε έτσι. Ξέρει, θυμάσαι σε ποιο εργαστήριο ήτανε. Ε, στο 5, νομίζω. Ναι, στο 5. Στο θεωρητικό υπόβαθρο ή στο εργαστήριο 5. Ε, στο θεωρητικό υπόβαθρο. Σε αυτό που είχαμε την προηγούμενη φορά για εξέταση. Στο... 5, εργαστήριο. αυτό, ε. Ω, αυτό είναι το. Ενότητα 5. Αυτό. Σε αυτό. Κανονικέ εκφράσει. Ναι, ναι, ναι. Oh, πήγε, πού πήγε τώρα, πάτησα κάτι και εξαφανίστηκε. Πλήρης οθόνη. Για να το δούμε λίγο. Να βάλω κατευθείαν search. Και. Όχι, αναφέρει το ίδιο με το άλλο. Να, είδες, δεν αναφέρει εδώ τίποτα. Λίγο, πιο, πιο πάνω πρέπει να είναι, γιατί εδώ είναι το grep. Ναι, Είχε το... μία λίστα, θυμάμαι, όπου ήταν ε... Ναι, με Control και F πάντω δεν το βρήκε. Εντολή Jobs. Το θέμα είναι πάντω ότι δεν αναγράφεται ότι είναι ειδικό τελεστή αυτό. Βλέπει εδώ ότι αυτοί είναι οι ειδικοί τελεστέ. Συγγνώμη και για την καθυστερή. Μήπω ήταν στο εργαστήριο, στο. Λοιπόν, κοίτα, το... ε, επειδή δεν αναγράφηκε ούτε εδώ, δεν θα το ψάχνουμε τώρα. Ίσως ήταν αρκετά προχωρημένη αυτή η ερώτηση. Εγώ θα το πάρω στο όμω. Γιατί αυτό δεν ανήκει στο προεπιλεγμένο σύνολο των ειδικών τελεστών. Ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι τελεστέ, οι οποίοι αναλόγω αν έχουμε το grep ή το extended grep ή κάποιο άλλο grep, προστίθονται κι άλλοι. Σε αυτή την περίπτωση, εμεί επειδή αναφερόμαστε στο βασικό σύνολο grep και το e-grep, σε αυτό το σύνολο δεν υπάρχει. Σε κάποιο επεκταμένο σύνολο θα το βρούμε, αλλά επειδή δεν υπάρχει, σε αυτό εγώ θα το θεωρήσω ότι πρέπει η ερώτηση να γραφτεί με πιο σαφή τρόπο. Δηλαδή, εδώ να αναφέρει σε ποιο σύνολο γκρεπ, γιατί ε, μπορεί, αν είναι στο βασικό σύνολο, αυτό θεωρείται σωστό το ε. Σημειώνω λοιπόν, εγώ ότι θέλει διασαφήνιση αυτή η ερώτηση. Και θα σου δώσω σωστό γιατί δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ε, άρα το σημειώνω αυτό ότι έχει ε, απέτηση για διασαφήνιση. Άρα συνεχίζεις εσύ, το θεωρώ σωστό και αυτό και θα αναφέρεται και το σύνολο. Θα τροποποιηθεί αυτή η ερώτηση ώστε να είναι πιο ξεκάθαρο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ε, δεν έχει ούτε public ούτε pass, οπότε πάμε για το επόμενο. τον GCC θα δημιουργήσει κατά τη συμβολομετάφραση ένα αρχείο με όνομα. Β. <στονίτρια> ναι. Είσαι στο 1,25 για την ώρα, γιατί έχεις απαντήσει 1, 2, 3, 4, 5 απαντήσει. Είσαι δηλαδή στο 1,25. Επόμενη. Ποια είναι η λειτουργία τη συνάρτηση 30 δευτερόλεπτα. 5, 3, 2, 1, C. Όχι. Το ίγνη είναι από το ignore. Άρα είσαι στο, ε, όπως είπαμε, 1,25. 1, 2, 3, 4, 5, ναι. Άρα 1,25 θα μπει αυτόματα με το πέρασες διάλεξης. Ε, όχι αυτόματα, χειροκίνητα από μένα, αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, αφού είδαμε τα δύο αρχεία αυτά, PROG 2, PROG 3, να δούμε στην εργαστηριακή άσκηση της εβδομάδας διανύουμε. Έχουμε χειρισμό Process ID. Κάθε διεργασία έχει ένα μοναδικό ID, που είναι το Process ID. Και αναφερόμαστε και στην υλοποίηση χρονομέτρων. Ας δούμε λίγο. Οι συναρτήσει η οι κλείσει που θα δούμε σε αυτό το εργαστήριο είναι το get getProcessID, get process ID, δηλαδή βρίσκουμε το μοναδικό ID της κάθε διεργασίας, get parent process ID του, του πατέρα μας, του πατέ, της πατρικής διεργασίας, το ID, το kill, όπου μαζί με το signal είναι η αποστολή σημάτων, ε, τα signal, αυτά, αυτές εδώ οι συναρτήσεις αφορούν τη διαχείριση σημάτων, δηλαδή να απενεργοποιήσουμε κάποια σήματα ή να δημιουργήσουμε συναρτήσεις για χειρισμό σημάτων. Βέβαια, δεν μπορούμε να χειριστούμε όλα τα σήματα. Για παράδειγμα, το σήμα 9 που είναι το sig kill δεν μπορεί να χειριστεί, να το χειριστούμε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνάρτηση χειρισμού γι' αυτό. Και άμα έρθει αυτό το σήμα, τερματίζει θέλοντα και μη η διαδικασία. Ενώ υπάρχουν άλλα σήματα, όπως, ε, για παράδειγμα το term ή το ή user σήματα. Υπάρχουν και signal που μπορεί να στείλει ο user, user defined σήματα, που μπορούμε να τα κάνουμε cuts. Και γιατί να τα κάνουμε cuts, γιατί είναι ένα τρόπο να δώσουμε μια εντολή στο πρόγραμμά μας να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, το DD, ένα πρόγραμμα στο Linux που αντιγράφει ε, row bytes από ένα αρχείο σε ένα άλλο ή από μια συσκευή σε μια άλλη, μπορεί όταν δεχτεί ένα σήμα να εκτυπώσει πόσα byte έχει αντιγράψει σε εκείνο το σημείο. Γιατί πατάμε την εντολή DD, IF, input file αυτό, output file το άλλο, και επειδή μπορεί η διαδικασία να κρατάει λεπτά. Μπορεί και καμιά ώρα, αν είναι και αργός ο δίσκο, είναι δικτυακό δίσκο ή απομακρυσμένο. Με την αποστολή σήματο, μπορούμε να λάβουμε αυτή την έξτρα πληροφορία. Και αυτό αναγράφεται και σε σελίδα του DD. Δηλαδή, είναι convert, αν θέλουμε, αλλά κυρίω είναι copy file. Ε, και μπορούμε να δούμε signal. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Αν το DD receives το SIGINFO, Δηλαδή, έχει μια συνάρτηση χειρισμού για το siginfo. Αν δηλαδή κάνουμε kill και ενώ, παύλα, siginfo, τότε, κοιτάξτε τι γίνεται. Τα counts, δηλαδή, ο αριθμό των blocks που έχουν διαβαστεί, θα εκτυπωθούν στο, βλέπετε εδώ, του the standard error. Δηλαδή, στο κανάλι standard error εκτυπώνονται για να, για να μην γίνει μπέρδεμα. Ε, και γιατί, άμα το έστελνε στο standard output, μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί συνήθως μπορεί να πούμε dd Διάβασε αυτό το αρχείο και στείλ το παύλα στο standard output. Και μετά υποτίθεται το κάνουμε απομακρυσμένα. Μπορούμε να δώσουμε μετά SSH σε ένα απομακρυσμένο δίσκο να αποθηκευτεί. Βάζουμε μετά cut στο file. Κάπως η δομή είναι αυτή τη μορφή. Δηλαδή διάβασε αυτό το αρχείο, στείλ το στο standard output και με SSH σύνδεση σε ένα μηχάνημα, που, που απομακρυσμένα δηλαδή να αποθηκευτεί το standard input που θα δέχεται το, το, SSH, που θα είναι το standard output της DD, στο file. Γι' αυτό λοιπόν, αν δώσουμε SIG info, δεν θέλουμε να περάσει αυτό στη διασωλήνωση, γιατί αυτό η διασωλήνωση είναι μόνο για το standard output. Δίνοντας λοιπόν το SIG info, η πληροφορία εμφανίζεται σε ένα άλλο κανάλι, στο κανάλι όπως βλέπετε εδώ, standard error. Και έτσι δεν μπερδεύεται καθόλου αυτή η διασωλήνωση, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, κοιτάξτε, το DD έχει και συνάρτηση χειρισμού για το SIG-INT, το οποίο αναγράφει το current input and output block counts ε, με άλλο τρόπο. Θα γραφτεί με κάποιο άλλο τρόπο, τέλος πάντων, και θα σταματήσει το πρόγραμμα, ενώ με το άλλο δεν σταματάει. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να δημιουργούμε συναρτήσεις χειρισμού σημάτων για να μπορούμε όποτε θέλουμε, ασύγχρονα, Δηλαδή τα σήματα είναι σύγχρονα. Εκτελείται κανονικά το πρόγραμμα και αν κάποια στιγμή έρθει ένα σήμα, τότε εκτελείται συνάρτηση χειρισμού σήματο και το, ο κώδικα που έχουμε γράψει για το συγκεκριμένο σήμα. Λοιπόν, FreeBSD είπαμε, EGCC9, ή clan χειρισμό PID, είπαμε μοναδικό ID κάθε τη getpid, getPID, get χειρισμό σημάτων, ε, σήματα που στέλνουμε είτε, είτε με την GIL είτε δηλαδή με το πρόγραμμα kill, είτε με την εντολή kill, είτε με, από το προλογιο όπως control C, control Z, control slash, control tab, sync info. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, συναρτήσεις χειρισμού σημάτων που θα δούμε σε αυτό το εργαστήριο. Βλέπετε εδώ ένα πρόγραμμα όπου ζητάει από το χρήστη μια έγκυρη απάντηση και συνεχίζεται αυτή η, η, αναμονή μέχρι να δώσει κάποιο, κάποιο, σήμα, κάποιο χαρακτήρα και γι' αυτό δημιουργούμε συνάρτηση χειρισμού σήματος ώστε αν ε, περάσει κάποιο alarm ή γίνει κάποια άλλη διαδικασία να πάμε παρακάτω. Τα διάφορα σήματα λοιπόν που υπάρχουν στο εργαστήριο και πώς υλοποιούμε χρο, χρονόμετρα με το alarm. Μπορούμε να εκτελέσουμε το alarm. Εγώ σας έδειξα το time out, πάρα πολύ χρήσιμη εντολή ιεραρχία διαδικασιών, δηλαδή το parent pit, συγχρονισμό διεργασιών με το wait και βλέπετε εδώ πως με το exec δημιουργούμε ε, άλλο context, δηλαδή εκτελούμε κάτι άλλο, αντικαταστείτε πλήρως τη τρέχουσα διεργασία με το bin.ls που εκτελείται με την παράμετρο tmp. Αυτό λοιπόν είναι το φυλάδιο το 7 και συνεχίζουμε ε, να καλύψουμε λίγο το κομμάτι της διεκπαιρέωσης, την είναι και διεκπαιρεωτής. Είπαμε, έχουμε, έχουμε πολλές διεργασίες και οι διεργασίες μοιράζονται τον ίδιο επεξεργαστή και αυτό έχει συνέπεια να απαιτείται εναλλαγή διεργασιών. Μια διεργασία έρχεται στον επεξεργαστή, μετά πολύ λίγο απομακρύνεται, εσέρχεται κάποια άλλη διεργασία, αυτό υλοποιείται με τον διεκπαιρεωτή, ο dispatcher. Ο dispatcher είναι ένα κομμάτι κώδικα σε assembly που Αποφασίζει ποιο θα μπει στον επεξεργαστή κάθε φορά. Και όταν έχουμε αλλαγή διεργασία, έχουμε θεματική αναλλαγή. Τι σημαίνει ακριβώ αλλαγή διεργασία, για να το σκεφτούμε λίγο, Γενικά, μια διεργασία χαρακτηρίζεται από του καταχωρητέ τη. Όπω είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, το CSIP, αν θυμάστε, Code Segment Instruction Pointer, που δείχνει την επόμενη εντολή προ εκτέλεση. Αν λοιπόν τον επεξεργαστή θέσουμε τι τιμέ των καταχωρητών που είχε διεργασία πριν από κάποια ώρα στο παρελθόν, όταν είχε εκτελεστεί ξανά, τότε συνεχίζεται ακριβώ η εκτέλεση τη διεργασία από το σημείο που είχε σταματήσει. Δηλαδή, μια διεργασία εισέρχεται σε ένα επεξεργαστή με την έννοια δεν είναι κάτι που μετακινείται. Απλώ αντιγράφουμε στου καταχωρητέ του επεξεργαστή του καταχωρητέ που είχε διεργασία σε προηγούμενη κατάσταση. Και όταν θέλουμε να κάνουμε θεματική αναλλαγή, πρέπει να αντιγράψουμε όλους τους καταχωριτές του επεξεργαστή στη μνήμη, στη RAM, δηλαδή παίρνουμε τους register και τους βάζουμε στη RAM και αυτό έχει ως συνέπεια να παγώνει η εκτέλεση της εργασίας μέχρι να ξαναεισέλθει μέσω του επεξεργαστή και να επαναληφθεί η διαδικασία. Άρα, ο, ο dispatcher, ο διεκπαιρεωτής τι κάνει αποφασίζει ποια διεργασία θα εκτελεστεί. Διαβάζει το process control block της διεργασίας, διαβάζει πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία όπως τις τιμές των καταχωρητών, τις τοποθετεί στον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής συνεχίζει την εκτέλεση σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των καταχωρητών. Κάποια στιγμή, ο dispatcher αποφασίζει ότι πρέπει να αλλάξει η διεργασία, άρα αποθηκεύει τις τιμές των καταχωρητών του επεξεργαστή στη RAM και αποφασίζει την επόμενη διεργασία και επαναλαμβάνεται συνεχώ. Α δούμε λοιπόν. Έστω έχουμε τρει διεργασίε που καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσει μνήμη. μία είναι 5.000, 5.001, 2, 3 κτλ. Μία άλλη είναι στην 8.000, μία άλλη στην 12.000. Εδώ είναι απόλυτε διευθύνσει μνήμη. Και ας δούμε μια τυπική εκτέλεση. Θεωρούμε ότι εκτελείται αρχικά ε, η διαργασία στο 5.000. Εκτελείται λοιπόν η, το machine code στο 5.000, μετά 5.001, 2, 3, 4. Κάποια στιγμή έρχεται ένα σήμα, ένα interrupt. Ένα interrupt από το ρολόι. Ξέρετε, ο επεξεργαστής συνεργάζεται και απαιτεί ένα ρολόι. Το ρολόι είναι που μετράει μετράει παλμούς. Είναι ένα counter. Και ρυθμίζεται αυτό από το λειτουργικό σύστημα. Ρυθμίζεται να ενεργοποιείται μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 200 nanosecond, ίσως. Άρα ρυθμίζεται σε 200 nanosecond, ή μάλλον κάθε 200 nanosecond, να στέλνει ένα σήμα interrupt στον επεξεργαστή. Μία διακοπή, μία hardware διακοπή. Και έρχεται λοιπόν αυτή η διακοπή και ο επεξεργαστής μόλις λάβει αυτή την διακοπή αμέσως, θυμάστε την ασέμβληση στην αρχιτεκτονική, είχαμε μιλήσει για κώδικα διαχείρισης διακοπής. Interrupt Handler. Και έχει ρυθμιστεί λοιπόν ότι μόλις λάβει διακοπή από το ρολόι, έχουμε λοιπόν ένα alarm και γίνει γίνεται το timeout, τότε... Ό,τι και να κάνει, θα εκτελέσει τη συνάρτηση χειρισμού διακοπής ρολογιού, όπου στην περίπτωση μας είναι ο διεκπαιρεωτής, ο dispatcher. Και σε αυτό το σημείο ξεκινάει η εκτέλεση του dispatcher. Και βλέπετε εδώ, είναι κάποιες εντολές. Το 100, για παράδειγμα, είναι, έχει τοποθετηθεί ο dispatcher, δηλαδή αυτός που αποφασίζει ποια θα είναι η επόμενη διεργασία προς εκτέλεση. Εκτελεί λοιπόν κάποιες εντολές ο dispatcher, Κοιτάει ποιε είναι οι διαθέσιμε διαργασίε εκείνη τη χρονική στιγμή και με βάση κάποια κριτήρια χρονοδρομολόγηση αποφασίζει ποια θα είναι η επόμενη διαργασία που θα μπει μέσα. Και μόλι είναι να μπει μέσα, εδώ πριν φύγει, ρυθμίζει πάλι το ρολόι ότι θέλουμε interrupt σε 200 nanoseconds, για παράδειγμα, και στη συνέχεια τοποθετεί στον, καταχωρητή, στον επεξεργαστή τι τιμέ των καταχωρητών τις διεργασίες που έχει επιλέξει. Για παράδειγμα, το 8.000. Βάζει δηλαδή το CSIP και τις υπόλοιπε τιμές των καταχωρητών. Και συνεχίζει η εκτέλεση 8.000 κτλ. Όταν η διεργασία ζητήσει είσοδο-έξοδο, αυτόματα καλείται πάλι ο dispatcher. Δηλαδή, μια διεργασία αλλάζει η κατάσταση από εκτελούμενη σε ενδυνάμει εκτελούμενη, δηλαδή από εκεί που εκτελείται στο ότι όχι δεν εκτελείται και μπαίνει σε πάυση, όταν ζητήσει είσοδο-έξοδο ή όταν έρθει ε, η ώρα του time out, δηλαδή έχει έρθει interrupt από το ρολόι. Στην περίπτωση που ζητήσει input out, που ακόμα και να μην έχει εκμεταλλευτεί όλο το χρονικό διάστημα που της έχει ανατεθεί, απομακρύνεται από τον επεξεργαστή γιατί εκτελείται ο dispatcher που πάλι βλέπει ποιες είναι οι διαθέσιμες διεργασίες και επιλέγει μία από αυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει οριστεί, για να εισάγει τους καταχωρητές της συγκεκριμένης εργασίας από τη RAM στο επεξεργαστή. Το κάνει αυτό λοιπόν, εκτελείται οι 12.000, κάποια στιγμή έρχεται πάλι το interrupt, οπότε εκτελείται ο dispatcher, μόλις εκτελείται ο dispatcher αποθηκεύει εννοείται τις τιμές των καταχωρητών της διεργασίας που εκτελούνταν στο process control block της διεργασίας, στη RAM, στη μνήμη RAM, και αποφασίζει από τις διαθέσιμες διεργασίες ποια θα είναι η επόμενη. Κοιτάει λοιπόν ότι η επόμενη είναι η 5.000 η διεργασία ε, που έπρεπε να είναι στη 5.006 γιατί είχε, βλέπετε εδώ, εκτελεστεί μέχρι και την 5.005, άρα η διεργασία ε, στο κομμάτι μνήμης αυτό του, του, του 5.000 εκτελείται λοιπόν αυτή η διεργασία μετά τα και το Συνεχώ λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, εκτελεί τον dispatcher, αποφασίζει ποια διεργασία θα εκτελεστεί, τοποθετεί τον επεξεργαστή, ε, στο επεξεργαστή καταχωρητέ τη διαδικασία, ρυθμίζει το timer και αποχωρεί. Και εκτελείται τη διεργασία. Εκτελ... μετά έρχεται το interrupt, απομακρύνεται η διεργασία, έρχεται το dispatcher και το καθεξή. Συνεχώ γίνεται αυτή η διαδικασία. Είχαμε πει αιτίες για τερματισμό. Αυτά τα είχαμε δει, οπότε θέλω να πάμε να δούμε ε, για round robin είχαμε σε αυτό το σημείο σταματήσει το round robin σημαίνει ότι εκτελείται μια διεργασία είτε μέχρι το κβάντο χρόνου που της έχει ανατεθεί είτε μέχρι να έχουμε είσοδο έξοδο έτσι λοιπόν εκτελείται η διεργασία P1 για 20 μονάδες χρόνου οπότε η P1 βλέπετε εκτελείται για λίγο η P1 έχει 53 χρόνους απαιτείται 53 χρόνους εκτέλεσης άρα εκτελείται η 1 μέχρι το 20. Σε αυτό το σημείο η πιένα 1 απομακρύνεται αφού έχει εκτελεστεί η 20, άρα τι υπόλοιπο έχει μείνει. Έχει μείνει υπόλοιπο για την ε, p π1 33 χρόνια. Η επόμενη είναι π2, round robin, είναι εκ, 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 περιτροπής. Η π2. η 2 εκτελείται και αυτή για 20 χρόνους. Αλλά επειδή είναι μόνο 17, τελικά χρησιμοποιεί μόνο τους 17. Άρα η π2 ολοκληρώνει σε αυτό το σημείο το έργο της και απομακρύνεται πια από τη λίστα των διεργασιών προς εκτέλεση. Έρχεται η πετρία. Η πετρία είναι στο 68. Έχει 68 απαιτούμενους χρόνους εκτέλεσης. Εκτελείται για 20. Άρα από το 37 μέχρι το 57. Τι υπόλοιπο έχουμε. Έχουμε 48. 48 γιατί συν 20 πάει 68. Είπε 4. Εκτελείται από τους 24 για 20 χρόνους. Κοιτάμε 57-77. Τι υπόλοιπο μένει για την P4. Η P4 έχει υπόλοιπο 4. Γιατί 24 μείον 24. Η P1. Η 1 έχει 33. Εκτελείται πάλι για 20 χρόνους. Εκτελείται για 20 χρόνους. Τι υπόλοιπο έχει η P1. Από τα 33 ε, χρησιμοποιήθηκαν τα 20. Έχουν μείνει 13 ε, μονάδες χρόνου διαθέσιμες που ακόμα θέλουμε να εκτελέσουμε για να ολοκληρωθεί το έργο. Η P3. η P3, έχει 48 και ούτω καθεξής. Και αυτό συνεχίζεται ε, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες. Οι διεργασίες έχουν και προτεραιότητες. Και ο επεξεργαστής συνήθως κατανείμεται στη διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα. Υπάρχουν βέβαια δύο τύποι, πάλι η μη προεκχώρηση και προεκχώρηση. Το preemptive είναι η απομάκρυση μιας διεργασίας ακόμα και να μην έχει ολοκληρώσει το κουβάντο, ε, να μην έχει ολοκληρώσει την εκτέλεσή της. Ενώ η μη προεκχώρηση σημαίνει ότι δεν απομακρύνεται μια διεργασία. Ε, και, και, παλιά έλεγα και ένα παράδειγμα, θα σου ξαναπώ τώρα, πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος το προεκχώρηση και το μη προεκχώρηση. Και ε, επειδή εκείνη την εποχή έπαιζα και ερασιτεχνικό μπιλιάρδο, θυμόμουν το εξή. Έστω σε ένα τραπέζι, έχει εσύ ένα τραπέζι μπιλιάρδο και παίζει ε, κάποιον αγώνα. Όταν έχουμε το μη προχώρηση, σημαίνει ότι θα παίξει όσο θέλει. Θε να παίξει πέντε παιχνίδια, πέντε παιχνίδια. Θε 15 παιχνίδια, 15 παιχνίδια. Όσο θέλει εσύ. Και ακόμα και να έχει μαζευτεί πολλοί κόσμο στο μαγαζί και να θέλει το τραπέζι να παίξει κι αυτό, όχι, εσύ το κρατάς όσο θέλει. Αυτό είναι το μη προχώρηση. Ενώ η προχώρηση, από την άλλη, είναι ότι το μαγαζί έχει κάποιο όριο και λέει μέγιστο χρόνο ε, ανά παιχνίδι μία ώρα. Οπότε, όταν τέλο πάντων είσαι στο, στο τραπέζι και παίζει και περάσει μια ώρα, έρχεται ο ιδιοκτήτη του μαγαζιού και λέει: Συγγνώμη, τέλο, σε προεκχωρεί. Δηλαδή, σε απομακρύνει από το τραπέζι για να έρθει κάποιο άλλο να χρησιμοποιήσει το τραπέζι. Αυτή είναι η λογική τη προεχώρηση και τη μη προεχώρηση. Σε αντιστοιχεία με την πραγματική ζωή. Δηλαδή, και έξω υπάρχει προεκχώρηση και μη προεκχώρηση. Οπότε, αν παίζετε μπιλιάρδο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον μαγαζάτορα το τραπέζι είναι προεκχωρούμενο ή όχι. Και αν καταλάβει τίποτα... <laughs> θα είναι πολύ ενδιαφέρον τι θα καταλάβει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χρονοδρομολόγηση προτεραιότητων. Υπάρχουν, λοιπόν, προτεραιότητες ε, στα, στις διεργασίες. Βλέπουμε εδώ προτεραιότητα 1, 2, 3, 4. Και οι, οι διεργασίες με την υψηλότερη προτεραιότητα εκτελούνται ε, πρώτες. Ένα πρόβλημα... Που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στι διεργασίε με προτεραιότητα είναι η λιμοκτονία. Γιατί αν συνεχώ έχουμε διεργασίε με υψηλή προτεραιότητα, τότε οι διεργασίε με χαμηλή προτεραιότητα δεν θα εκτελεστούν ποτέ, και αυτό είναι η λιμοκτονία. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πρόοδο στην εκτέλεση μια διεργασία. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, έχει εισαχθεί η έννοια τη ορίμανση. Δηλαδή, όσο μια διεργασία περιμένει και δεν εκτελείται, σιγά σιγά αυξάνεται η προτεραιότητα μέχρι να φτάσει σε σημείο που να είναι αντίστοιχο με κάποια διαδικασία που εκτελείται για να εκτελεστεί. Όσο δηλαδή δεν εκτελείται κάτι, αυξάνεται σιγά σιγά. Δεν παραμένει μια ζωή στον πάτο, αυξάνεται και πηγαίνει προ υψηλότερε προτεραιότητε, αλλά μόλι εκτελεστεί, ξανακατεβαίνει κάτω. Αυτή είναι η έννοια τη ορίμανση. Υπάρχουν νήματα πυρήνα και νήματα που είναι στο χώρο του χρήστη. Τα νήματα του πυρήνα χρονοδρομολογούνται ξεχωριστά από τον πυρήνα, γιατί τα γνωρίζει, έχει πίνακα ε, νημάτων, th thread control block, κ.ο.κ. ενώ στα, ε, στα user level threads δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οπότε ο πυρήνα μπορεί να χρονοδρομολογήσει τα νήματα με όποια σειρά θέλει, γιατί ε, δεν υπάρχει γνώση ότι είναι νήματα. Υπάρχουν πολλαπλές ουρές, υπάρχει δρομολόγηση αθερής προτεραιότητας, χρόνου, πολλαπλής ε, ανάδρασης, ανάδραση, εγγυημένο προγραμματισμό. Ε, σε αυτό εδώ πέρα βλέπουμε πόσε διεργασίες έχουμε και χωρίζουμε τον χρόνο του επεξεργαστή ακριβώ σε όλε αυτέ τις διεργασίες. Ε, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε και την έννοια των προτεραιοτήτων γιατί μοιράζεται ε, ο χρόνος του επεξεργαστή σε όλες τις διεργασίες. Μια άλλη ιδέα είναι το lottery, όχι το i lottery, το lottery του επεξεργαστή. Το οποίο τι γίνεται. <laughs> Κάθε διεργασία λαμβάνει λαχνού και ε, όσο περνάει ο χρόνο, λαμβάνει και άλλου λαχνού και κάποια στιγμή γίνεται κλήρωση και, επιλέγονται, και επιλέγεται κάποια διεργασία με την, στην τύχη. Οπότε μια διεργασία που δεν έχει επιλεχθεί συνεχίζει να διατηρεί του λαχνού ε, και αυξάνεται δηλαδή η πιθανότητα να επιλεχθεί σε επόμενη εκτέλεση. Είπαμε λοιπόν δίκαια κατανομή συστημάτων πραγματικού χρόνου. Υπάρχουν τα συστήματα πραγματικού χρόνου που έχουν αυστηρού χρονοπροορισμού και συστήματα ε, χαλαρού χρόνου, όπω τα κλασικά λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών μα, όπου δεν έχουν αυτή την απέτηση. Δηλαδή, αν το Word δεν ξεκινήσει σε 5 δευτερόλεπτα, ξεκινήσει σε 50 δευτερόλεπτα, λίγο θα μα ίσως, αλλά δεν θα χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή. Ενώ σε λειτουργικά στήματα πραγματικού χρόνου, εκεί κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Δρομολόγηση, λοιπόν, πολλαπλών επεξεργαστών. Αυτά είναι τα αυστηρά και χαλαρά στήματα πραγματικού χρόνου. Ε, διεργασίες στο FreeBSD με το PS και στο Linux. Βλέπουμε τις διεργασίες και στο Task Manager των Windows. Και σε όλα αυτά τα listing, και στο Windows και στο Linux, υπάρχει η διεργασία IDLE, που είναι, τι είναι? είναι μια διαργασία ε, που εκτελεί εντολές no, op, no operation στον επεξεργαστή. Και γιατί υπάρχει αυτό, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η διαργασία, τότε οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης ε, μπορεί να καταλήξουν σε ειδική περίπτωση που δεν υπάρχει καμία διαργασία για χρονοδρομολόγηση και προκαλεί πρόβλημα, γιατί είναι μια οριακή συνθήκη. Ο χρονοδρομοτελητής ποτέ δεν επιλέγει την idle αν υπάρχει άλλη διαργασία που είναι έτοιμη προς εκτέλεση. Και ο χρόνο CPU που αναφέρεται στην IDLE είναι ο χρόνο που δεν θέλει καμιά διεργασία. Και για παράδειγμα, για να δω τώρα, σε αυτό, στα Windows 10 το Task Manager, που βρίσκεται η διεργασία idle, πάντως υπάρχει κάπου αυτή η διεργασία αδ, αδράνειας, απλώς έχουμε τώρα τόσο πολλές διεργασίες πια, που χάνεται. Πάντως μπορείτε και εσείς κάπου να, να το βρείτε. Ε, δεν, δεν φαίνεται να τη βρίσκουμε την πρώτη και δεν θα κάτσω άλλο να την ψάχνω. Ε, υπάρχει πάντως η διεργασία idle λαδράνειας. Λοιπόν, ε, εδώ ολοκληρώνεται αυτή η διάλεξη και πάμε ευθύς στο iQuiz. Άρα ετοιμάζουμε, που είναι εδώ, το iQuiz. Λοιπόν, arc, ECU schedule. Ναι. Μπαίνουμε μέσω σύστημα. Ε, πού είναι κου, ε, quiz, quiz. Να το. Ωραία. Λοιπόν, για λειτουργικά συστήματα, το είναι κωδικό. Βέβαια, πρέπει να είστε έτοιμοι γιατί θα έχετε 30 δευτερόλεπτα. Εκτός αν Συνδεθείτε όλοι. Για να δούμε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, λοιπόν. Μόλις πάει και 15 θα το ξεκινήσω, να ξέρετε. Γιατί είπαμε 34 λεπτά και... Αν κανείς θέλει να μπει όμως, να μου πει άμεσα ότι να περιμένω, αλλιώς ξεκινάει τώρα. Start game. Ένα, δύο, τρία. Εγώ θα σταματήσω, βέβαια, την καταγραφή, αλλά παραμένω μαζί σας. Το recording θα το σταματήσω τώρα.